απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού να έλεγα κάτι σαν συνέχεια των άλλων ημερών. Η περίοδος αυτή και συγκεκριμένως το πρώτο μέρος του Τριωδίου έχει τις τέσσερες αυτές Κυριακές, όπως είπαμε, όταν εδώσαμε το όλο πλάνο της περίοδου, και ήδη με τη χάρη του Θεού έχουμε περάσει την πρώτη, τη λεγόμενη του τελώνου Φαρισαίου, και τη Δευτέρα του Ασώτου Ιού. Θεού θέλοντος θα συναντηθούμε και με την Τρίτη Κυριακή, η οποία Τρίτη Κυριακή έχει κάτι να μιλήσει για τις δυο άλλες Κυριακές. Στις δυο άλλες Κυριακές ακούσαμε πράγματα και μας υπεδείχθησαν τρόποι που πλέον δεν μπορούμε να έχουμε καμιά δικαιολογία, και με όλη την ελευθερία πλέον ότι εκ μέρους του Κυρίου έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει και ελέγχθη ό,τι έπρεπε να ελεγχθεί, την ερχομένη Κυριακή θα έρθει να ζητήσει λόγων το πώς επολιτεύθημεν εν σχέση με εκείνα που μας εδίδαξε τόσον δια της παραβολής του τελώνου και Φαρισαίου, όσον και δια της παραβολής του ασώτου Ιού. Και στις δύο εκείνες περιπτώσεις είδατε ότι εδικαίωσε τους ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν ημάρτησαν, όμως μετενόησαν, και ο ένας εκτύπησε το στήθος του και ζήτησε από τον Θεόν των ηλασμών, και ο άλλος μετενόησε, επέστρεψε, εξομολογήθη, απεκατεστάθη. Έπειτα και πιο συγκεκριμένα από τη Δευτέρα παραβολή του Ασώτου, η οποία έχει όλο το πνεύμα κλεισμένο μέσα, έρχεται τώρα την ερχομένη Κυριακή για να κάνει κρίσιν. Την κρίση γενικά ο άνθρωπος δεν τη θέλει, και ο λόγος που δεν τη θέλει είναι ο συνηθισμένος λόγος. Ο άνθρωπος δεν θέλει τον έλεγχο, διότι δεν είναι εντάξει. Ένας άνθρωπος που είναι εντάξει δεν φοβάται τον έλεγχο, οποιαδήποτε ώρα και αν θα έρθει. Αλλά εμείς, διότι δεν είμαι θα εντάξει, σχεδόν ποτέ εντάξει, δεν τον θέλουμε αυτόν τον έλεγχο. Και εντούτοις, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα κριθούμε. Τώρα, το πώς θα κριθούμε, μας έχει πει πως θα κριθούμε. Εμείς κατ' εξοχήν οι Ορθόδοξοι θα κριθούμε πολύ σκληρά, για θα κριθούμε με την συνείδηση, θα κριθούμε με τον νόμο, θα κριθούμε με το Ευαγγέλιο. Εμάς δεν μας λείπει τίποτα, ούτε ζήσαμε κατ' εξοχήν οι σημερινοί άνθρωποι σε εποχή που δεν υπήρχε Ευαγγέλιο, ή που δεν υπήρχε έρθει ο Χριστός, ή που δεν είχε δοθεί ο νόμος. Με ζούμε σε μια εποχή, γι' αυτό θα κριθούμε και πιο σκληρά, που και συνείδηση έχουμε και μας προτρέπει προς το καλό και μας αποτρέπει από το κακό, και τον νόμο το ξέρουμε, τον δεκάλογον, το ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου πορνεύσεις, ου, και το Ευαγγέλιο με τις λεπτές ψηλές εντολές του Ευαγγελικού νόμου, που πλέον δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για μας. Θα πρέπει καθαρά να μη θέλουμε. Είναι το σοβαρότερο γεγονός. Είναι κάτι που δεν πρόκειται να το γλιτώσει κανένας, είτε το πιστεύει είτε όχι. Και άνθρωποι που έζησαν προ Χριστού και άνθρωποι που έζησαν μετά Χριστόν, όλοι θα έρθουν σε κρίση μίαν ημέραν. Κρίσεις υπάρχουν δύο ειδών, μία προσωρινή και μία τελική. Η προσωρινή κρίση είναι αυτή που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος μετά το θάνατό του. Κάθε άνθρωπος μετά τον θάνατον κρίνεται μερικός.
Θα κριθεί όμως και ολικός μίαν ημέραν. Και αυτοί που επέτυχαν και αυτοί που απέτυχαν δεν έχουν απολαύσει όπως τους αξίζει. Ναι μεν ή μεν ξέρουν ότι απέτυχαν, εκολάστησαν, αλλά δεν κολλάζονται τόσο όσο θα κολλαστούν μετά την γενική κρίση. Όπως και εκείνοι οι οποίοι επέτυχαν απολαμβάνουν, αλλά δεν απολαμβάνουν τόσο όσο θα απολαύσουν μετά την γενική κρίση. Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίσιμον τελειωθώσει, λέγει ο Παύλος στους πατριώτες τους Εβραίους που διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο, στο τελευταίο στίχο. Γενική λοιπόν η τελική κρίση θα έχει και την τελική αποκατάσταση ενός εκάστου. Η υπόθεση εκτός των αιρετικών είναι ρευστή από την ημέρα του θανάτου ενός εκάστου μέχρι της κρίσεως. Οι φάκελοι μένουν ανοιχτοί και γίνονται διορθώσεις κατά αναλογίαν της πιέσεως που θα γίνει στο Χριστό εκ μέρους της Εκκλησίας που βρίσκεται στον κόσμο. Ούτε οι Άγιοι έχουν κλειστό φάκελο, ούτε οι κολασμένοι έχουν κλειστό φάκελο. Άνθρωποι οι οποίοι έζησαν εδώ και έγιναν αιτία να σωθούν άνθρωποι, τους οδήγησαν, τους καθοδήγησαν, άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν, εργάστησαν και άφησαν ένα πνευματικό ή υλικό έργο, πηγαίνουν κοντά τόκι και προστίθεται στο φάκελό τους. Άνθρωποι οι οποίοι έζησαν από εδώ μια ζωή αδιάφορο, μια ζωή άπιστη, μια ζωή και κατέστρεψαν κόσμο ή άφησαν εδώ συγγράμματα που χαλούνε κόσμο και λοιπά, ή έκαναν δουλειές σε αιτίες ή είπαν πράγματα και ή παρέσεραν ανθρώπους ή έφτιαξαν ανθρώπους με τη ζωή τους τέτοιους που είναι μακριά από τον Θεό και εκολάστησαν, ξακολουθεί το δηλητήριο της καταστροφής να τρέχει στο φακελό τους. Γι' αυτό μόνο κατά την τελική κρίση θα πούμε ότι ο άνθρωπος πλέον σταμάτησε. Διαβάζουν οι άνθρωποι σήμερα τον Καζαντζάκη. Ένα παράδειγμα απλούν. Αυτός έχει πεθάνει. Θα τον έλεγα μακαρίτη, αλλά δεν είναι μακαρίτης. Ο κόσμος αυτός ο οποίος διαβάζει σήμερα το Μάρξ, ξέρω εγώ, άλλες θεωρίες, πράγματι ληστικές, αθεϊστικές κλπ, οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Τα αποτελέσματα αυτά πού πηγαίνουνε? Στο φάκελο που εκκρεμεί εκεί. Διαβάζουν σήμερα το Χρυσόστομο, παράδειγμα. Διαβάζουν το Βασίλειο. Διαβάζουν τη ζωή του Νικολάου, Αγίου Νικολάου, του Αγίου Σπύρου κλπ. Οφελούνται οι άνθρωποι, μετανοούν, επιστρέφουν. Πού πηγαίνουν τα αποτελέσματα, οι καρποί αυτοί, οι τόκοι αυτοί? Στο φάκελό τους. Γι' αυτό σας λέγω ότι δεν έκλεισε η υπόθεση των ανθρώπων και γι' αυτό τη λέγω μερική κρίση, δεν τη λέγω ολική κρίση. Τελική κρίση η ολική είναι όταν πέσει η αυλαία πλέον, όταν καθίσει στο θρόνο ο Χριστός και κρίνει τους ανθρώπους εν δικαιοσύνη. Τότε δεν υπάρχει πλέον περιθώριο. Γι' αυτό χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι δεν άφησαν εκκρεμότητες και δεν άφησαν και καταστάσεις που υπάρχει εκδοχή να τους βλάψει και να τους στείλει πιο μέσα από εκεί που είναι τώρα. Και μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μια ζωή τέτοια εδώ με ένα φωτεινό παράδειγμα και άφησαν μια ωραία μνήμη, να τους μιμηθούν και άλλοι και να χειραγωγηθούν για τη Βασιλεία των Ουρανών. Το σοβαρό αυτό γεγονός, που δεν είναι ανεπανάληπτο, δεν υπάρχει πιο σοβαρότερο γεγονός, διότι κλείνει πλέον η ιστορία της ανθρωπότητος, είναι κάτι που πρέπει να τον φοβίζει τον άνθρωπο, να τον συνέχει τον άνθρωπο. Θα μπορεί να καταλάβει κανείς τη σοβαρότητα αυτής της υποθέσεως από την εργασία που έχει κάνει ο Θεός για αυτό το γεγονός.
Θα πει κανείς, τι εργασία έχει κάνει ο Θεός? Από τότε σχεδόν που υπάρχει κόσμος, γράφει και ομιλεί για αυτό το γεγονός. Ξέρετε αυτά τα περιστατικά τα οποία μας λέγει αυτό το κομμάτι του 25ου κεφαλαίου του Ματθαίου από 31 μέχρι 46, που μας παρουσιάζει ότι θα έρθει κάποια μέρα εν πλήρη δόξη με μυριάδες αγγέλους και θα παρουσιαστούν μπροστά του όλοι οι άνθρωποι από Αδάμ μέχρι τις ημέρες εκείνης, και θα τους χωρίσει όπως χωρίζει ο τσοπάνος τα πρόβατα από τα ερήφια, και θα μην πει στους μεν δεύτε και στους δε πορεύεστε. Ξέρετε τι είναι αυτό? Γραμμένο από καταβολής κόσμου. Αυτή η εικόνα, η οποία παρουσιάζεται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες κατεξοχήν όταν βγαίνουμε από την πόρτα, από πάνω έχει την κρίση για να μας υπενθυμίζει, προσέχτε έξω που βγαίνετε, αυτό σας περιμένει, μη αμαρτήσατε, για σας περιμένει αυτό. Αυτό λοιπόν το παρουσιάζει ως σκηνήν, το έχει δείξει σε πολλούς ανθρώπους, το έχει δείξει στον Ενόχ. Ενόχ είναι έβδομος από Αδάμ, σε ηλικία 365 ετών μετέστη όπως ο προφήτης Ηλίας και ζει μέχρι τη σήμερον, και θα ξαναέρθει με τον προφήτη Ηλία επί σκηνής να παίξει ρόλο στα θρησκευτικά πράγματα. Αυτός την είδε αυτή τη σκηνή που λέγει την Κυριακή ο Χριστός μας. Την είδε ο Δανιήλ 750 χρόνια π.Χ. Χριστού, την εικόνα αυτή που λέγει ο Χριστός. Την έδειξε εις τον Ιωάννη και μας την αναφέρει στην Αποκάλυψη. Τρεις έχουν δει την σκηνή αυτή, την οποία περιγράφει ο Κυριός μας και μας το έχει περισσώσει ο Απόστολος Ματθαίος στο 25ο κεφαλαίο του. Ο Ιούδας γράφει, ξέρετε υπάρχει μια επιστολή του Ιούδα, όχι του Ισκαριώτου, η οποία είναι πρώτης αποκαλύψεως στην Καινή σας Διαθήκη, πριν αρχίσει την Αποκάλυψη, είναι η επιστολή του Ιούδα, μία από τις 7 καθολικές επιστολές, ένα κεφάλαιο είναι. Στο 15ο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου αναφέρεται το εξής: προεφύτευσε και τούτης έβδομος από Αδάμ Ενόχ λέγον. Ιδού δείχνει, ορίστε, ήλθε Κύριος. Ήλθε, λέει, ο Κύριος. Μόνος του? Όχι. Εν Αγίες μυριάσει αυτού, με μυριάδες Αγίους, όπως είπε ο Χριστός μας έπειτα από 2000 χρόνια. Γιατί ήρθε? Ποιήσε κρίσιν. Ήρθε να κάνει κρίσιν. Ποιο να κρίνει? Κατά πάντων όλους να τους κρίνει. Και ελέγξε πάντα στους ασεβείς αυτών περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών. Έβδομος από Αδάμ. Είδε ηξιώθη να ειδεί πνευματικός την κρίση. Ο προφήτης Δανιήλ στο ζήτα κεφαλαίο του, στίχος 9-10, λέγει: εθεώρουν, έβλεπα, παρακολουθούσα, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν, τακτοποιούσαν το δικαστήριο, και ο παλαιός των ημερών εκάθισε. Ο παλαιός των ημερών είναι ο Χριστός, το ερμηνεύουν αλλιώς άλλοι. Αυτός εκάθισε, διότι αυτός που θα κρίνει είναι ο Χριστός. Όλη η εξουσία εδόθη εις τον Κύριον και κρίσιν ποιή.
και το ένδυμα αυτού λευκών οσυχιών ή το μεολόλευκα και η θρίξ της κεφαλής αυτού ως αίριον καθαρών σαν μαλλί καθαρό η τρίχα της κεφαλής του. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός και η τροχή αυτού πυρ καταφλέγων. Όταν σε ένα πύρινο θρόνο και οι ροδούλες από κάτω και αυτές ήσανε πύρινες. Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού. Μπροστά του περνούσε ένα ποτάμι πύρινο. Άμα διαβάσετε την προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη του Παύλου, θα το βρείτε εκεί αυτό να το υπενήσετε, που λέει προσέξετε τα έργα σας να μην είναι χόρτινα, να μην είναι ξύλινα, να είναι χρυσά, να είναι αργυρά, να αντέχουν στη φωτιά, να αντέχουν στο πυρ, διότι θα καούν εκεί και θα κατακαείτε και εσείς μαζί με αυτά. Για κάντε το συνδυασμό επί την προτροπή. Χίλιε χιλιάδες ελειτουργούν αυτό και μύριε μυριάδες παρεστήκησαν αυτό. Κριτήριον εκάθισε και οι βίβλοι νεόχρησαν 750 χρόνια π.Χ. Χριστού. Δεύτερος ο οποίος είδε. Τρίτος ο οποίος είδε. Ο Ιωάννης σε δύο μέρη της Αποκαλύψεως αναφέρει στο α7 τον Κύριο ερχόμενον τόσον και στο 20 κεφαλαιό του 11 και κατωτέρω. Εκεί λέει περισσότερες λεπτομέρειες. Στο α7 λέγει «Ιδού έρχεται μετά των εφελών και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν». Και αυτοί οι οποίοι του την έδωσαν εδώ δίπλα την πλευρά θα τον δουν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης και θα λυθούν κάτω διλεγόμενον τα γόνατα όλου του κόσμου. Πιο κάτω στο 20ο κεφαλαίο του λέγει ακριβώς πως είδε τον συνδυασμό του δικαστηρίου και το δικαστήριο. Και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτό ου από του προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθη αυτής κενών ουρανών και κενήν γην προσδοκόμεν όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Την είδε και τη καινούργια γη και το καινούργιον ουρανό. Πάλι ο Ιωάννης στο πιο κάτω κεφαλαίο του στο 21ο το αναφέρει. Αυτοί θα φύγουν. Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, όλοι θα έρθουν στην κρίση. Εστώτας ενώπιον του θρόνου και βιβλία ηνύχθησαν. Σας έχω πει άλλοτε, βιβλία υπάρχουν τρία που γράφουν για κάθε περιστατικό του ανθρώπου. Του σατανά το βιβλίο, τη συνειδήσεως το βιβλίο και του αγγέλου το βιβλίο. Οι αμαρτίες κατεξοχήν του ανθρώπου γράφονται σε τρία δελτάρια και είναι δύσκολο να σβηστούνε εάν δεν μετανοήσει και εξομολογηθεί. Οι καλές του πράξεις γράφονται μόνο στη συνείδησή του και ο άγγελος, ο διάβολος δεν τις γράφει αυτές, δεν θέλει να τις συζητούν. Και άλλο βιβλίο η νύχθη και ένα άλλο βιβλίο ο εστί της ζωής. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού και δεν είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι στο βιβλίο της ζωής. Είμαι μόνον όσοι ευαυτίστησαν και εδέχθησαν τον αρχηγό της ζωής. Για διαβάστε τις ευχές της ονοματοδοσίας που υπάρχουν στο ευχολόγιο, να δείτε εκεί τι λέγει. Παρακαλεί το Χριστό να επιτρέψει να τακτοποιηθεί και η μητέρα να σαραντήσει ώστε να βαφτιστεί το παιδί να εγγραφεί σε βίβλο ζωής. Οι βαφτισμένοι
είναι γραμμένη σε βίβλο ζωής. Ξεχωριστό βιβλίο αυτό. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών, πίστεως και απιστία και έργων. Και εδωκέν η θάλασσα, μια απορία που έχουν πολλοί, τους νεκρούς τους εν αυτοί. Εδωκέν η θάλασσα. Τι είπα να πει εδωκέν η θάλασσα? Τους φυλάτη η θάλασσα. Μα τους έφαγα τα ψάρια. Και τι έγινε? Δεν τους απέβαλαν. Δεν είναι μέσα στο νερό τα μόρια τους? Από τότε άλλωστε που έγινε η διάσπαση του ατόμου, ελήθηκε επιστημονικός ότι η ύλη δεν χάνεται, αλλάζει όψη. Και έδωκε λοιπόν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή. Και ο θάνατος, ο φυσικός θάνατος, και ο Άδης, η κόλαση, τα πάντα, έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτή. Όλοι, ελάτε εδώ, θα κρυθείτε. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Σας παρουσίασα τρία περιστατικά τα οποία δεν οικούστησαν, τα είδανε. Είδων θρόνων, εθεώρουν. Ιδού ο Κύριος τους τα δείξε. Τέτοια πράγματα δεν έχουν γίνει για άλλα περιστατικά. Ναι μεν υπάρχουν προφητείες, αλλά δεν υπάρχουν παραστάσεις. Και τούτο διότι είναι το σοβαρότερο θέμα για το οποίο ο Θεός δεν ήθελε να αφήσει τον άνθρωπο ακατήχητον, αποσανατόλιστον. Γι' αυτό στα σοβαρά θέματα απειλεί μάλιστα πολλές φορές για να τον βοηθήσει τον άνθρωπο, μην τον αφήσει πλαδαρών ελεύθερων. Είδατε τι είπε στο πρώτο ζευγάρι? Είδαν ημέραν φάγεστε από του ξύλου, θανάτου αποθανείστε. Θα πεθάνετε. Κακό πράγμα να πεθάνουμε. Από εσάς εξαρτάται. Εγώ σας το λέγω. Μην μου κακιώσετε εκ των υστέρων. Εσείς θα ευθύνεστε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Εγώ σας τα είπα. Σας τα απεκάλυψα. Ωραία ήταν μια απάντηση που έδωσε, η οποία υπάρχει στο 24ο κεφάλαιο στίχος 27 του Ματθαίου και στο 30. Είναι ένα συλλογισμός. Ο πρώτος συλλογισμός λέγει το πώς θα γίνει. Θα βγει φεϊβολάνγκ πρώτα, θα ασαλπίσει κανείς κλπ. Όχι, θα γίνει τόσο ακαριαίος ερυπή οφθαλμού που δεν προλαμβάνεις να πεις το όνομά σου. Ο Παύλος γράφοντας προς Θεσσαλονική σε αυτό το περιστατικό της Δευτέρας Παρουσίας λέγει ερυπή οφθαλμού, εγκελέσματι και φωνή αρχαγγέλου, όπως το μάτι σου κλείνει αυτομάτως μπροστά σε ένα κουνούπι σε κάτι τι, τόσο γρήγορα θα γίνει η κρίση. Δεν προλαμβάνει να κινηθεί κανένας. Οι μεν θα αναστηθούν, οι δε θα αλλάξουμε αμέσως και οι δικοί του θα πάνε εις απάντησης, προϋπάντηση κυρίου εις αέρα. Λέγει λοιπόν εδώ, ως περγάρια στραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμόν, τη βλέπουμε, ούτως έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όταν δε ήτο και εκρίνε τον μπροστά στον Άννα και τον Καϊάφα, ανοίχτε το 24ο εκεί πέρα, θα δείτε ότι του πάνε πολλά. Τον υπήλυσε εκεί πέρα ο Άννας, οι άλλοι τον υπήλυσαν, και αυτός στο τέλος, ξέρετε, δεν εμίλησε, και πολλοί τους κακοφάνηκε που δεν εμίλησε. Είπε όμως σε μια στροφή το εξής: και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου, ο Τίμιος Σταυρός, εν το ουρανό, και τότε κόψονται πάσε φυλέ της γης και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Δηλαδή σαν να τους έλεγε, εσείς των ιών του ανθρώπου θα τον στείλετε κάτω, όμως αυτός θα σας έρθει από πάνω και αλίμονό σας όταν θα έρθει από πάνω. Και έτσι πράγματι έγινε. Στη δε νεκρόσιμο ακολουθία για τη σοβαρότητα του γεγονότος, για να μην μένει απληροφόρητος ο άνθρωπος και δεν ξέρει τι του γίνεται, δανείζεται πάντοτε η Εκκλησία από το 5ο κεφάλαιο του Ιωάννου
και εκεί πέρα έχει έναν ωραίο στίχο, πολύ διδακτικό. Λέγει: «Έρχεται ώρα εν οι πάντες οι εν της μνημείς», πάντες και δίκαιοι και άδικοι, «ακούσονται της φωνής αυτού», του Χριστού δηλαδή, «και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Και έχει και ένα άλλο ωραίο πάλι στο 16, και λέγει του Ματθαίου, στίχος 27, «Μέλη ο Υιός του ανθρώπου έρχεστε εν δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξην αυτού». Είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι, όπως σε πραγματοποιήθησαν όλες οι προφητείες, έτσι θα πραγματοποιηθεί και αυτή. Περί αυτού δε δύο ακόμη τεινά. Το ένα ελέγχθη εδώ στην Πνίκα στην Αθήνα. Το άλλο ελέγχθη όταν ο Χριστός μας ανελήφθη. Εκεί γύρω του ήρθανε δύο άγγελοι και είπαν: «Τι εστήκατε άντρες Γαλιλαίοι ευλέποντες εις των ουρανών? Μα τον Ιησούν, ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε», το δεύτερο ούτως με ωμέγα, κατά τον ίδιον τρόπον, επίρρημα, «ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε απερχόμενων αφημών». Πληροφορία πούθε? Από το αυλαρχείο, το μεγάλο αυλαρχείο. «Παριστήκησαν άντρες εν αισθήτη λευκή άγγελοι», πήγαινε να πει σε αυτούς και δι' αυτόν σε όλο τον κόσμο ότι αυτός ο Ιησούς αφήνει ένα υπόλοιπο. Εκείνο που λέμε εμείς το πιστεύω μας και το καταλαβαίνουμε, και πάλιν ερχόμενον κρινεζώντας και νεκρούς. Εκείνο που κάνουμε εμείς με το σταυρό μας, αυτός που ήταν άναρχος ήρθε και έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλιν ερχόμενος κρινεζώντας και νεκρούς. Τότε το πιστεύουμε εμείς. Το λέμε μέσα στην εκκλησία δια του ψάλτου, αλλά όταν βγούμε στο πεζούλι της εκκλησίας, «εδώ Νικόλας, εδώ και ο παράδεισος». Ποιος πήγε από εκεί τώρα, μου λες εμένα? Ναι, όμως αυτός τα είπε, τα λέει και θα τα λέει, και χαρά σε εκείνους οι οποίοι θα δεχτούν. Ο Παύλος είπε εδώ πέρα ότι «τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλην πάση μετανοήν». Γιατί, Παύλε? Διότι έστησεν ημέραν, λέγει, κατά την οποία θα δικάσει τον κόσμο η δικαιοσύνη εν ανδρεί. Ποιος είναι αυτός ο άντρας? Είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και ο Υιός της Παρθένου. Έχει προσδιορίσει δικάσιμον, λέγει, τους καιρούς της αγνίας υπεριδών. Μέχρι τώρα προσυνάγατε τα λιθάρια. Τους θεούς τους έχετε ανεβάσει στον Όλυμπο, είχετε φτιάσει και άγνωστο Θεό. Από εδώ και πέρα όμως τα πράγματα αλλάσουν. Άγνοια νόμου δεν χωράει. Εδώ για το λαό δεν χωράει άγνοια νόμου. Πήγαινε στο δικαστήριο και πες: «Δεν ήξερα, κύριε πρόεδρε». Πήγαινε μέσα για να μάθεις. Πόσο δεν αδειάζει να μάθεις. Δεν υπάρχει άγνοια νόμου για το Θεό. Θα κριθούμε και θα κατακριθούμε. Μην περιμένουμε να είναι ελαστικός ο Θεός, και μάλιστα σήμερα σε τόσο φως. Γιατί υπάρχει ένα σφάλμα σε εμάς. Προσελληνώθημεν, αλλά δεν προσγειώθημεν. Και αυτό είναι το λάθος το δικό μας, που τόσα κάμαμε και αυτό δεν θέλησαμε να το καταλάβουμε. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, που είναι και το μέρος αυτό το οποίο διαβάζουμε στην εκρόσιμη ακολουθία, στο Δέλτα 15-17, λέγει το εξής, απλώς το υπενθυμίζω: «Τούτο γαριμήν λέγομεν εν λόγω Κυρίου», δεν είναι δικά μου αυτά που σας λέγω, λέει, «ότι εμείς
οι ζώντες υπεριλυπόμενοι. Το εμείς δεν το έχει με ύψιλον, σεις που θα ζήσετε έπειτα, δεν ξέρω πότε. Εμείς βάζει με ήττα. Δηλαδή, ανα πάσα στιγμή πίστευε ότι μπορεί να γίνει Δευτέρα Παρουσία. Έβαζε τον εαυτό του μέσα, ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Εμείς, λέει, οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, εις την παρουσίαν του Κυρίου, ουμή φτάσουμε τους κοιμηθέντας. Αν υπάρχουμε ζωντανοί, εμείς θα αλλάξουμε πρώτα από αυτούς που θα βγουν από τον τάφο. Είναι μυστήριο μυστηρίων αυτό που σας λέγω, η Ανάσταση και η μετατροπή. Κατεξοχήν δε να γνωρίζετε ότι θα αναστηθούν οι δίκαιοι πρώτα. Όταν ανοίξουν οι τάφοι, θα βγουν οι δίκαιοι πρώτα. Και ξέρετε τι ποσοστό δικαίων πέφτει στη γη, αγαπητοί μου, ξέρετε? Ένα 5%. Ούτε 5. Δεν επιτρέπεται να σας πω, δεν έχω την εντολή να σας πω αυτή τη λεπτομέρεια. Να δείτε περί τίνους πρόκειται. Ένα μόνο εύχομαι εκ της θέσεως αυτής, να αξιωθείτε να είστε μέσα στο αυτό μικρό ποσοστό. Και αυτό δεν εξαρτάται βέβαια από μας, από το Θεό, εξαρτάται από μας. Πάντως, ούτε 5%. Σε 1000 μνήματα, που κάθε μνήμα μπορεί να έχει και 3, 4, 5 και 10 ανθρώπους, κατά αναλογία της χρονολογίας του κινητηρίου. Να δεις να βγαίνουν 50-60 άνθρωποι και άλλοι να μένουν μέσα. Πηγαίνετε στα κημητήρια να δείτε, άλλοι ότι. Μεγάλο ποσοστό. Και όχι μόνο εδώ στα πόλεις και στα χωριά. Βάζουν πάνω, τον ένα πάνω στον άλλο. Δαιμονισμένη η ανθρωπότητα. Δεμένη με μάγια, δεμένη με οργές, δεμένη με τα πάντα. Μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία. Και όταν είναι δεμένο το σώμα, είναι δεμένο εξαιτίας της δεσμεύσεως της ψυχής. Δεν θα προλάβουμε, λέγει, τους κοιμηθέντας. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτοί σαρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα και ούτε πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Γι' αυτό ο Θείος Χρυσόστομος έχει μια συνοπτική σκέψη και μια ωραία συνταγή και προτροπή, την οποία έχω περισσώσει, και λέγει το εξής: μνημονεύεται της φρικόδους και φοβεράς ημέρας, εν οι πάντες παρίστανται το βήματι του Χριστού, δώσαντες δίκας των πεπραγμένων. Πάντοτε, λέει, να περνάει από το νου σου αυτή η σκηνή, ότι είτε το θέλεις είτε όχι, είτε το πιστεύεις είτε όχι, μια μέρα θα έρθεις εις κρίση. Για πάντα ταύτα θέλω σε φέρει εις κρίση. Και έχει μια ωραία πάλι ο σοφός Σολομών στον Εκκλησιαστή στο 12ο κεφάλαιο για τους νέους και για τις νεάνιδες, οι οποίες ως επιτοπλίστων γράφουν τα θρησκευτικά πράγματα στα υποδήματά τους. Να μην βάλω έναν άλλο χαρακτηρισμό, διότι δεν το επιτρέπει, που τα γράφουν. Και λέγει εκεί, εκ προημίου διαπνεύματος Αγίου, το εξής: ναι, ακολούθησε τας επιθυμίας της σαρκός σου και του κόσμου τούτου, και πορεύου ου εάν θέλεις. Γνώριζε όμως ότι για πάντα ταύτα θέλω σε φέρει εις κρίση. Θα τα πληρώσεις μια μέρα. Γιατί δεν θα προσέλθομεν εμείς στο δικαστήριο. Θα μας πιάσουν από τα αυτοί σηκωτούς, θα μας πάνε άλλοι. Οτιδήποτε θέλει και πίστευε. Αν δεν υπήρχε θάνατος, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε το θέμα. Φόσον υπάρχει θάνατος, υποχρεωμένος, είμαι υποχρεωμένος, συζητήσουμε το θέμα
αλλά με πρίσμα και με βάση εκείνον ο οποίος ήρθε από εδώ και ξαναπήγε από εκεί. Οποιοδήποτε κι αν είναι, και μάλιστα σήμερα με τους τόσους τρόπους της μόδας του θανάτου που βρήκαμε, οικογένειες ολόκληρες, συντροφιές ολόκληρες, έπεσε ένα αεροπλάνο 400 μαζί, έπεσε ένα αυτοκίνητο ολόκληρο η οικογένεια, έπεσαν οι άλλοι φιλενάδες του και οι φίλοι στον κρεμό προχθές 4, 5, 6, 1000 πράγματα. Πυρκαγιές ένα εκλάπ, πυρκαγιές από εδώ, βυθίζονται από εκεί, συντρίβονται το άλλο μέρος. Νιάτα, 18, 17, 16, 25, 30, δεν είναι να γεράσεις. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία και μια θεωρία. Αυτοί γεράσανε, πάνε προς το θάνατο. Ναι, πάνε γέροι προς το θάνατο. Αλλά που και ο θάνατος έρχεται προς τους νέους. Καλά, πάνε προς το θάνατο αυτοί και πρέπει να προσέξουν. Μήπως και αυτός έρχεται προς τους νέους και πρέπει να προσέξουμε κι εμείς. Και έναντι του θανάτου είμαι θα όλοι στην ιδίαν κατάσταση, ανά πάσα στιγμή. Γιατί εγώ ανέβηκα να μιλήσω αυτά εδώ. Ποιος ξέρει αν θα κατέβω? Ή εσείς ήρθατε εδώ. Ποιος ξέρει αν επιστρέψω στο σπίτι σας? Διότι έχετε ραντεβού, γιατί σας περιμένουν, γιατί έχετε παιδιά, δουλειές. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Αυτά μένουν και στη μέση. Θείος λοιπόν Χρυσόστομος λέγει, μνημονεύεται, λέει, της φρικόδους και φοβεράς ημέρας, ενή πάντες παρίστανται το βήματι του Χριστού, δώσαντες δίκας των πεπραγμένων. Ένθα προοφθαλμών πάντων προτεθήσετε τα αμαρτήματα, τότε θα ξεσκεπαστούν αυτά που κρύβαμε από τον άντρα, που κρύβαμε από τη γυναίκα, που κρύψαμε και από τον παπά ακόμη, κρύψαν δεν ξέρω πού. Εκεί λέει θα ξεσκεπαστούν τα πάντα, θα φανούνε οι βρωμιές του καθενός μας. Πάντων προτεθήσετε τα αμαρτήματα και αποκαλυφθήσετε και τις αγνοούσι επιδειχθήσετε. Δέστε τον, θα πει εν εκείνη τη ημέρα. Εν θα η πηγή του πυρός και ο ακίμητος κόλληξ. Εν θα πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα. Εν θα βίβλοι των καρδιών ημών ανοιγήσονται και εν μέσω αναγνωστήσετε τα φανερά και τα κεκριμένα, τα ενυκτή και τα ενημέρα. Είναι μια προτροπή που τον άνθρωπο τον βοηθάει, αν θέλει να προσέξει, για να προλάβει αυτή την κατάσταση. Ναι, θα γίνει, θα γίνει. Τώρα πότε θα γίνει δεν ξέρω. Ζήτησαν οι μαθητές του να τους δώσει μια απάντηση, μια πληροφορία. Δεν τους την έδωσε. Ούκ μήνες τι γνώνε χρόνους εις καιρούς, ους έθετε ο πατήρε τη ιδία εξουσία. Η δουλειά σας δεν είναι να μάθετε πότε θα γίνει, πότε θα αποκατασταθεί η βασιλεία κλπ. Η δουλειά σας είναι να είσαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το θέμα. Και ο άνθρωπος που είναι έτοιμος δεν ενδιαφέρεται πότε θα έρθει ο έλεγχος, πότε θα έρθει ο διευθυντής, πότε θα έρθει ο κριτής. Δεν ενδιαφέρεται, δεν τον πειράζει. Μάλιστα καμιά φορά μπορεί να πει όσο μπορεί ας έρθει γρηγορότερα, γιατί δεν ξέρω αύριο σε ποια κατάσταση θα είμαι, διότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Όπως πολλοί άνθρωποι που οδεύουν κατά την λογική των ανθρώπων κατευθείαν και καλπάζοντες δια την κόλαση βρίσκονται στον παράδεισο από μια μετάνοια, ένα περιστατικό. Έτσι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί νόμιζαν και άλλοι νομίζουν ότι είναι η συνομόνια του παραδείσου, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην κόλαση. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Γι' αυτό και ακριβώς οι παλιοί μας έλεγαν να μην μακαρίζεις κανέναν πρώτου τέλους. Πρώτου τέλους μηδένα μακάριζε. Και ο Παύλος το έχει πει με τα δικά του λόγια, τα θεόπνευστα. Ο δοκόν αισθάνε, αυτός που νομίζει ότι στέκεται, βλέπε το μη πέσει. Διότι ο δολιοφθορεύς, Σατανάς ο εχθρός, ο έχων 7.500 χρόνια πείρα στην πλάτη του μέχρι την τελευταία στιγμή, και που ο άγγελος ακόμη θα πάρει την ψυχή μας, και τότε ακόμη πρέπει να έχουμε τον φόβον. Ωραία μας το έχει διδάξει ο Μέγας Αντώνιος. Δεν ξέρω αν ξέρετε, έχετε διαβάσει.
όταν ο άγγελος πήρε την ψυχή του μεγάλου Αντωνίου, ο σατανάς από μακριά πιάνε τα γένια και λέει: «Αχ, μου φύγες Αντώνιε». Και ξέρετε τι απήντησε ο Αντώνιος, ο οποίος είχε πείρα τι πάνε να πει διάβολος. Ουχή ακόμη, λέει. Δεν έχει στα χέρια του αγγέλου ήτανε, και ακόμη τον φοβόταν το διάβολο. Τον υπελόγιζε, τον λογάριαζε τον σατανά. Εμείς δεν τον λογαριάζουμε. Και στέλνουμε και κανέναν άλλον στο διάβολο να μεγαλώσει η βασιλεία του και τα παιδιά μας και τη γυναίκα μας. Είναι λοιπόν, λέγω, η σοβαρότερα περίπτωση αυτή, για την οποία μας την έχει πληροφορήσει από πολλές πλευρές όσο μας έχει καταστήσει αναπολογήτους. Από το ένα μέρος μας βοηθάει, μας ρίχνει φως να προσέξουμε, και από το άλλο μέρος μας καθιστά αναπολογήτους εάν εμείς θεληματικώς δεν προσέξουμε. Τώρα, όπως ξέρετε, αυτό το κείμενο είναι από το σχολείο. Είναι ένα κείμενο που είναι προφητεία και είναι και παραβολή. Προφητεία, γιατί λέει όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, κάποτε θα έρθει, όταν έρθει, και παραβολή διότι παρουσιάζει αναμπημένα και χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Αυτό είναι παραβολή. Μέσα στην παραβολή αυτή, πόσο χωρίσει τις δυο κατηγορίες, στους μεν στρέφεται και τους λέγει: «Δεύτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου». Γυρίζει και στους άλλους και τους είπε: «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι» κλπ. Είπαν βέβαια οι άλλοι: «Πού θα πάμε εμείς? Το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού, στο ετοιμασμένο για εκείνον». Εδώ είναι μια στιγμή που πρέπει να δώσω μια απάντηση σε ορισμένους, οι οποίοι θέλουν ένα Θεό αγαθό, δεν τον θέλουν όμως δίκαιο, και λένε πολλές φορές μάλιστα: «Είναι δυνατόν να είναι αλήθεια αυτά που λένε οι παπάδες και οι ιεροκήρυκες, ότι ο Θεός ένας τόσο καλός όπως τον λέτε τουλάχιστον έχει φτιάξει κόλαση για τον άνθρωπο?» Η απάντηση είναι ότι δεν έχει φτιάξει κόλαση για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο έχει φτιάξει βασιλεία. Δέχτε να κληρονομήσετε. Δεν έχει κόλαση? Έχει κόλαση, πως δεν έχει? Για ποιο την έχει? Για τον διάβολο. Πορεύεστε στο πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον, το λέει, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Αυτά έχει φτιάξει ο Θεός. Εγώ τότε πως πηγαίνω στον παράδεισο? Δεν έκαμε τίποτα για να πας στον παράδεισο. Όταν συζητούσα κάποια φορά στη σωτηρία που μιλούσα με κάποιον κλπ, εγώ μου λέει: «Να πάω με τους μάγκες», μου λέει, «στον κόλαση». Και είχε ένα κομπολόι και έπαιζε. «Πάμε με τους μάγκες», λέει, «θέλω να πάμε με τους άλλους». Πήγαινε με τους μάγκες στην κόλαση. Θεός είναι καλός. Δεν σε χωρίζει εκεί, δεν σου άρεσε? Αυτός δεν είχε συμβουλάτορα? Μένα δεν με βλαστημούσες? Μένα δεν με έγραφε τα παπούτσια σου? Πήγαινε λοιπόν με αυτό. Τρίτη κατάσταση δεν υπάρχει. Κέντρο δεν έχει εκεί. Είναι άκρα δεξιά και άκρα αριστερά. Δεν έχει κέντρο εκεί. Δεν έκαμε άξια προς τα εδώ. Θα πας κατά ανάγκη προς τα εκεί. Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Αλλά ο χώρος αυτός γνώριζε ότι έχει γίνει για τον σατανά. Δεν είναι για σένα. Είναι για εδώ. Αλλά δεν σου άρεσε. Τρέφεσαι με ξυλοκέρατα στον κόσμο τούτον. Φοβήξε μη χάσει καμιά ειδονή. Πήγαινε λοιπόν με αυτόν. Αυτός είναι δίκαιος ο Θεός. Όχι ότι έχει φτιάξει για τον άνθρωπο. Κατά ανάγκη θα πάει εκεί πέρα ο άνθρωπος, διότι δεν έκανε τα του Θεού, αλλά έκανε τα του σατανά. Εκείνο που σκανδαλίζει ορισμένους και τους ξεγελάει, και θα ήθελα όσο έχω περιθώριο να το παρουσιάσω, είναι εκείνο που λέγει: «Επίνασα γάρ και δοκατέμι φαγήν, εδίψασα και ποτίσα τέμι, ξένος ήμουν και συνηγάγε τέμι, στη φυλακή ήμουνα και ήρθατε πρός με, άρρωστος ήμουνα και ήρθατε» κλπ. Και το παρουσιάζουν αυτό ως δικαιοσύνη, και ότι αυτό είναι αρκετό να βάλει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Και έτσι έχουμε καλούς ανθρώπους. Εμείς, τολμώ να πω, δεν την έχουμε αυτή την πλευρά, αυτή τη λίστα δεν την έχουμε. Ποιος πήγε να επισκεφτεί άρρωστον? Θα πει κανείς: «Πώς δεν πηγαίνω?» Πηγαίνεις στους συγγενείς σου για να μην παρεξηγηθείς.
Δεν πηγαίνει στου αδελφού του Κυρίου. Άμα δεν έχει συγγενή σου άρρωστο, πήγες ποτέ στο... στην κλινική, στο Ανιάτων, στο Σωτηρία, ξέρω πού, στο Τρελάτικο κλπ. Επήγες. Πήγες να ρωτήσεις εκεί πέρα το διευθυντή. Ποιος δεν έχει επισκεπτήριο από εδώ? Γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν καν επισκεπτήριο. Ποτέ. Πήγες ποτέ εσύ να του παρασταθείς εκεί πέρα? Δεν επήγες. Πού είναι η αγάπη σου? Ούτε από αυτή τη πλευρά δεν είμαστε εντάξει εμείς. Επήγες στη φυλακή ποτέ να πεις στο διευθυντή, ποιος δεν έχει επισκεπτήριο εδώ? Γιατί είναι άνθρωποι 10 και 20 χρόνια φυλακή και δεν έχουν ένα επισκεπτήριο. Επήγες αυτό να τον δεις, να του μιλήσεις, να του πεις μη θέλει τίποτα απ' έξω, να του πας ένα βιβλίο, πεις το όνομά του να το γράψεις εδώ πέρα, να προσεύχεσαι, κάτι να κάνεις, μη θέλει 2 δραχμές, να πάρει και αυτό σε ένα πακέτο τσιγάρα στην αδυναμία του που λέμε. Έκανες κανένα τέτοιο? Ούτε τέτοιο. Πας στη φυλακή να χαρακτηριστώ με ένα λοποδίτη εκεί πέρα που έκανα αυτά τα πράγματα? Ώστε έτσι είναι. Μπάζουμε κανένα στο σπίτι μας εμείς? Έχουμε δωμάτιο για τους ξένους? Για ένα ξένο που θα έρθει σε μια ανάγκη? Που θα έρθει ένας από το χωριό σου, από κάπου μακριά, να εγχειριστεί να μείνει 5 μέρες εδώ πέρα κλπ. Να μην πάει και του βγάλουν τα δόντια οι άλλοι στο ξενοδοχείο και να μην πάθει ζημιές έξω. Έχεις εσύ φτιάξει εκεί πέρα? Αλλά δεν έχεις φτιάξει ούτε για τη μάνα σου ούτε για τον πατέρα στο δωμάτιο και τους πετάς έξω. Να φτιάξεις τώρα για τον ξένον? Και εν τούτης αυτός που διαβάζει το Κοράνιο εκεί πέρα έχει μουσαφίροντα. Το ξέρεις αυτό πράγμα? Αυτός που διαβάζει το Κοράνιο, ο Μωαμεθανός, έχει δωμάτιο για τον ξένο που θα έρθει. Πού είναι? Πάρα αυτή την πλευρά εγώ σου λέω. Έχουμε κάνει τίποτα εξ αυτών που να αντέχουν να τα παρουσιάσουμε? Τα αφήνω τα άλλα. Ούτε αυτή την πλευρά την έχουμε. Μην πλανόμεθα. Όμως η υπόθεση δεν έχει έτσι. Ο άνθρωπος δεν σώζεται από τα έργα του. Ναι μεν τα ζητάει αυτά, αλλά από ποιον τα ζητάει? Αυτό το θέμα. Από ποιον τα ζητάει? Τα ζητάει από τους συγγενείς του, από εκείνους που είπε ο πατέρας να πάνε να κληρονομήσουν. Ποιοι κληρονομούν? Οι εργάτες κληρονομούν? Είναι ένας στην Αμερική και έχει μια επιχείρηση, άγαμο σε παραδείγματι, 100 εκατομμύρια δολάρια. Έχει κόσμο που δουλεύουν μέσα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πέθανε. Ποιος θα τα πάρει? Ποιος θα τον κληρονομήσει αυτόν? Οι εργάτες? Ή θα δει στην εφημερίδα ότι ζητούνται οι κληρονόμοι του τάδε? Και θα δει το αδερφάκι εδώ από το χωριό και θα δει τον ξάδερφο από εκεί πετάξει την τσάπα και λοιπά και θα πάει να βγάλει τα χαρτιά ότι είναι συγγενής και θα πάει εκεί πέρα και θα σου γυρίσει εκατομμυριούχος, θα πάρει την περιουσία. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είμεθα εμείς συγγενείς του Θεού για να έχουμε μέρος από την κληρονομία? Γιατί πρόκειται περί βασιλείας, λέει. Ελάτε να κληρονομήσετε τη βασιλεία του πατρός μου. Όταν ένας βασιλεύς πεθάνει, ποιος θα τον κληρονομήσει? Εμείς οι θνητοί ή οι πρίγκιπες? Οι άνθρωποι του παλατιού, τα παιδιά, οι πριγκίπισσες, ποιοι θα κληρονομήσουνε? Αυτοί θα κληρονομήσουν. Εμείς λοιπόν είμεθα συγγενείς για να δικαιούμεθα. Διότι δεν... ο Χριστός μας, θέλω να το μάθετε, να το καταλάβετε, δεν είναι εργοδότης αγαπητή μου. Έλα να λογαριαστούμε, έκαμε αυτά, έδωσα τόσα παπούτσα που δεν μου πηγαίνανε, τόσα φαγητά που θέλω να τα πετάξω και να με πληρώσει. Δεν κάνει τέτοιους λογαριασμούς ο Θεός. Ο Θεός είναι ζωοδότης. Δεν είναι εργοδότης. Είναι ζωοδότης ο Χριστός. Πώς λέγεται η πλευρά του? Ζωηφόρος η πλευρά. Πώς λέγεται ο σταυρός του? Ζωηφόρος ο σταυρός του. Πώς λέγεται ο τάφος του? Ζωηφόρος ο τάφος του. Πώς λέγεται το ποτήριον? Άρτος της ζωής. Πώς λέγεται η Αγία Τράπεζα? Τράπεζα του άρτου της ζωής. Περιζωής ο λόγος.
Δεν είναι θέμα. Κάνω καλά έργα. Κάμε καλά έργα. Τα θέλει. Αλλά θα μου δείξεις πρώτα τα πιστοποιητικά σου. Χρειάζονται δυο χαρτιά. Ένα χαρτί συγγενείας και ένα χαρτί έργων. Δεν εννοεί ο Χριστός να πει εγώ σε πιστεύω, εγώ εκκλησιάζομαι, εγώ εξομολογούμαι, εγώ κοινωνώ. Αλλά μη ζητάς και δεκάρα. Με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ πιστεύω. Και ο διάβολος πιστεύει. Μα δεν σώζεται. Γιατί δεν έχει έργα. Τα έργα του είναι αντίθετα. Θέλει την πίστη σου, αλλά δια αγάπης ενεργουμένη. Σε αυτούς λοιπόν που είναι οι συγγενείς του, που είναι αδέρφια του Χριστού, που είναι παιδιά του Θεού, θέλει να έχουν και τα έργα της αγάπης. Και των πονεμένων, και των θλιμμένων, και των άρρωστων, και των φυλακισμένων. Να το βλέπουν και να βλέπουν τα καλά έργα ημών ή να δοξάζεται ο Πατέρας στον ουρανό. Πιο διαφορετικά, τι γίνεται. Ο παπισμός, έργα. Και του περισσεύουν μάλιστα και εξοφλή και λογαριασμούς αλλουνών. Ο προτεσταλισμός, πίστην. Εγώ πιστεύω. Πιστεύσεις, σώζεσαι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Είναι δυο κουπιά. Είναι πίστη ορθή και πράξη ορθή. Ορθοπιστία, ορθοπραξία. Αυτά τα δύο μαζί είναι εκείνα που οδεύουν σωστά τον άνθρωπο προς την αιωνιότητα. Πώς λοιπόν μπορεί να γίνει γνωστός συγγενής του Θεού ο άνθρωπος? Διά Ιησού. Όσοι δεχθούν τον Χριστό, αυτοί δικαιούνται να λένε το Πάτερ ημών. Οι άλλοι δεν πρέπει να το λένε. Όσοι έλαβαν αυτόν τον Ιησούν, Ιωάννης Α9, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστη. Μα οι άνθρωποι λένε, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι παιδιά του Θεού. Όχι. Κλάσματα, δημιουργήματα. Παιδιά του Θεού είναι όσοι εδέχτησαν τον Χριστό. Όσοι ευαυτίστησαν στο Χριστό. Όσοι κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτοί είναι αδέρφια του Χριστού και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού. Της περιουσίας, αν επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός του Θεού, που είναι η Βασιλεία, κληρονόμος φυσικός είναι μόνο ο Χριστός. Εμείς είμαστε συγκληρονόμοι με τον Χριστό. Γινόμαστε αδέρφια του Χριστού κατά χάριν, παιδιά του Πατέρα κατά χάριν. Εάν δεν έχουμε αδελφό τον Χριστό, δεν έχουμε Πατέρα τον Θεό. Και για να γίνω ένα με τον Χριστό, πρέπει να ενωθώ με Αυτόν. Να γίνω σύσσωμος και σύνομος. Σύνεμος. Δηλαδή, το αίμα. Πώς γίνεται ο άνθρωπος? Τι είπα να πει θεία κοινωνία? Σ' απασχόλησε ποτέ? Θεία επικοινωνία. Κοινωνώ μετά του Α. Η Εκκλησία κοινωνεί με τη στάδια Εκκλησίας. Έχει επικοινωνία. Θεία κοινωνία είναι θεία επικοινωνία. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα. Ενεμίμεν. Καγό είναι αυτό. Διαβάστε στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου το κλίμα με τις βέργες. Εγώ με λέει άμβελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένων διαμπέλο, πολύ καρπόν φέρει. Όποιος δεν μένει, τον κόβουν και το βάζουν στο καζάνι. Γιατί την κλίμακα? Ναι, όχι την κλίμακα, γιατί την άμπελο. Την έχουνε από πάνω από την ωραία πύλη να εξαρτάται από το μυστικό δείπνο. Για κοιτάξτε από πάνω στην ωραία πύλη που είναι ο μυστικός δείπνος, που το σώμα και το αίμα του Χριστού, από εκεί ξεκινάει η άμπελος. Όσοι απομυζούν από την άμπελο έχουν τα αγαθά αποτελέσματα. Μια βέργα όταν είναι πάνω στην άμπελο και απομυζά από εκεί τους χυμούς, τι κάνει? Κάνει φύλωμα, κάνει σταφύλια, κάνει ενόπνευμα το σταφύλι, κάνει ζάχαρο. Πού δε απορρέουν? Από το κλίμα, από το κούρβουλο. Κούρβουλο είναι ο Χριστός. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει σχέση με τον Χριστό,
έχει αποκοπεί, διότι θέλει να αμαρτάνει και δεν έρχεται στη Θεία Κοινωνία, δεν είναι αδελφός του Χριστού και κατ' επέκταση δεν είναι παιδί του Θεού και δεν δικαιούται από την κληρονομία. Γι' αυτό σαν σύνθημα, αν ενθυμίστε, όταν γυρίσαμε μετά τα εορτάς, ήτανε «αν θέλετε να αξιοποιηθεί ο χρόνος που προσετέθη από τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, φροντίσετε να αξιοποιήσετε στον εαυτό σας το Άγιο Ποτήριο». Εφόσον, αγαπητοί μου, το Άγιο Ποτήριο μένει και καλυμμένον, η ανθρωπότητα είναι δαιμονισμένη και θα κολλαστεί άφθαντρος. Αυτός που δημιουργεί καταστάσεις για τη Βασιλεία του Ουρανών είναι το Άγιο Ποτήριο, το αίμα του Χριστού. Εδώ μέσα στις φλέβες του ο άνθρωπος έχει αίμα από τον Αδάμ. Το αδαμιαίο αίμα τον άνθρωπο τον πάει στην κόλαση. Γι' αυτό κάνω μετάγγιση. Όχι ότι είμαι άξιος, είμαι άρρωστος και κάνω μετάγγιση από το αίμα του Χριστού για να γίνω βασιλόπουλο. Να μην μείνω κοινός άνθρωπος με όμικρο γιώτα, να γίνω κενός άνθρωπος με αλφα γιώτα. Να μην μείνω χωματένιος, να γίνω πνευματικός. Να μην μείνω γήινος, να γίνω ουράνιος. Γι' αυτό είναι δυνατόν καθημέρα ο άνθρωπος να επικοινωνεί, να κοινωνεί τον Χριστόν, να αλλάξει φύση του, να αλλάξει το αίμα του. Τότε, εφόσον θα ρέει μέσα του αίμα Θεού, αίμα του Παμβασιλέως, θα είναι βασιλόπουλο και θα δικαιούται από τη βασιλεία αυτή και την κληρονομία αυτή. Έτσι έχει το θέμα. Τότε αυτός ο άνθρωπος που θα έχει αυτά τα πιστοποιητικά, που θα εξομολογείται, που είναι βαφτισμένος, που κοινωνεί κλπ, θα προσέξει να κάνει και έργα αγαθά μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών του, ώστε να παρουσιαστεί με το εισιτήριο που είναι ο Ιησούς και με τις βαλίτσες του που είναι τα καλά του έργα, για να ταξιδεύσει ευχερός και ανέτος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι τα έργα του ανθρώπου δεν του εξασφαλίζουν είσοδον θέσιν. Η είσοδος είναι δια του Ιησού Χριστού. Αυτά διδάσκει. Δεν απορρίπτει τα έργα, αλλά θέλει πρώτα την πίστη την ορθή του ανθρώπου και την επικοινωνία με τον Χριστό. Κλείνοντας αυτά, η ερχομένη εβδομάς είναι η εβδομάς της Τυροφάγου. Το κρέας αποκρέβεται την ερχομένη Κυριακή και όσοι έχουμε υγεία θα συναντηθούμε μαζί του τη νύχτα της Αναστάσεως. Η Τετάρτη και η Παρασκευή δεν καταλύεται μεθαύριο. Σε άλλες ημέρες μπορούμε να φάμε ψάρι, βούτυρο γάλα, τυρί, αυγά, όλα τα παράγωγα του κρέατος. Πλην κρέας.